Very. Ο 14ος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τον Μπένι Χιλ. Το Μπότζο μου θυμίζει εμένα, όπως ήταν και το παρατσούκλι του. Μπότζο, Μπένι Χιλ, δεν ξέρω. Κάνει και την χαρακτηριστική κίνηση που έκανε ο Μπένι Χιλ σε αστήρευτες κομικές σειρές. Η αλήθεια είναι πως οι βρετανικές εφημερίδες αλλά και ο διεθνής τύπος είναι σοκαρισμένος από την εκλογή του Μπόρις Τζόνσον ως επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος και βέβαια πρωθυπουργού της χώρας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι πως οι Βρετανοί οι ίδιοι τον επέλεξαν, τουλάχιστον όσον αφορά τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, και μάλιστα μεγάλη διαφορά, με 99.000 ψήφους έναντι 42.000 του Τζέρεμι Χαντ. Οπότε απορούμε και εμείς για τους τίτλους. Αν θέλετε, μπορούμε όμως να τους δούμε αναλυτικά, γιατί είναι χαρακτηριστικοί. Βλέπουμε καταρχάς τον γερμανικό τύπο. Ο Τζόνσον είναι ένας πολιτικός τσαρλατάνος. Η εκλογή σηματοδοτεί δραματικές αλλαγές. Ο Μπόρις έχει τόσα σχέδια για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα και πριν από το δημοψήφισμα για τον Brexit. Εννοώντας δηλαδή ότι δεν έχει κανένα σχέδιο. Η Ιουλία, να θυμίσουμε ότι ήταν Brexiteer και φανατικός κιόλας. Μα αυτό ήταν εκείνο ο οποίο. Και προφανώ γι' αυτό και η καυτή πατάτα πάει στα δικά του χέρια τώρα. Ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο και τον επέλεξαν. Τώρα να δούμε τη ΦΑΣ, την Frankfurter Allgemeine Zeitung. Δεν υπάρχει πιο τρελή επιλογή. Ο Μπόρις Τζόνσον ακολουθεί στην τρέλα του Τραμπ τη Αμερική, Σαλβίνη Ιταλία και Όρμπαν τη Ουγγαρία. Ο γερμανικό τύπο λοιπόν βλέπουμε ότι τον πυροβολεί ανελέητα. Για να δούμε όμω. Έχουν φρικάρει λοιποί Βορειοευρωπαίοι, θα έλεγα. Έτσι. Βορειοευρωπαίοι σίγουρα. Να δούμε όμω και του δικού του που πραγματικά. Εκείνοι τους επέλεξαν, ή τέλος πάντων ένα μέρος αυτών, και η κοινή γνώμη που ξέρουμε ότι είναι υπέρ του Brexit. Και κοιτάξτε τίτλους, Independent. Κάποιοι έπεισαν τη χώρα ότι μόνο ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να τη σώσει. Αυτή είναι πράξη εθνικού βανδαλισμού, λέει Independent. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο τίτλο από την Independent. Πάμε παρακάτω να δούμε πώς ακριβώς είναι το πρωτοσέλιδο της Mirror. Κοιτάξτε τον, τον έχει σε διάφορα έτσι κωμικά instantané. Πραγματικά δεν είναι καθόλου αστείο, αναφέρει Daily Mirror. Και να πάμε και τέλος στην Daily Express, όπου εκεί λέει: κρατήστε τα καπέλα σας, τα κεφάλια σας, τα λέγαμε εμείς. Έρχεται ο Μπόρις. Σήμερα είναι όμως μια μέρα η οποία είναι όλη δική του. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι η Τερέζα Μέι βρίσκεται στο κοινοβούλιο, κάνει τη τελευταία της ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τα ανάκτορα του Buckingham να υποβάλει επίσημα την παρέτησή της στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Θα ακολουθήσει ο Μπόρις Τζόνσον. Εκεί πραγματικά όλες οι κάμερες θα είναι στραμμένες επάνω του, για να δούμε τι θα κάνει. Εκεί λοιπόν επίσημα θα γίνει και πρωθυπουργός, αφού του δώσει το ανάλογο χρήσμα επίσημα. Τι έχει ζήσει και αυτή η Ελισάβετ. God save the Queen από τον Μπόρις Τζόνσον. Ακριβώς. Και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στην Downing Street, θα απευθύνει ομιλία έξω από το νούμερο 10 ως ήθιστε, και στη συνέχεια θα πάει στη Βουλή για να κάνει την πρώτη του ομιλία στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, έχω να σας πω. Εκείνος δεν θέλει να πάει σε εκλογές, αλλά μπορεί να μην είναι και στο χέρι του, γιατί ήδη, όπως σας είχα πει και χθες, προετοιμάζονται 12 βουλευτές να παραιτηθούν μετά την πρώτη ομιλία. Ας κάνουμε εδώ πέρα μία